Καλημερούδια. Πάμε να κάνουμε καινούρια τσαντούλα σήμερα. Τσαντούλα που δεν νομίζω ότι περιμένατε να την κάνουμε. Δεν είναι αυτή που ανέβασα χτες σε Reels και σε Story. Για να δω ποια κορίτσια μου είναι εδώ. Μισό λεπτάκι να κάνουμε λίγο. Η Θοδώρα είναι εδώ. Είσαστε εσείς εδώ? Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη φίλη μου τη Λένα. Τώρα θα δούμε αν μπει μέσα. Θα το πω. Την Παλάσικα, θα το πω από τώρα. Η οποία την πήγα χθες στη τσάντα και τη λέω θα μου την μπλέξεις. Και την έπλεξε το κόριτσι μου. Ψάχνω τώρα 3,5 βελονάκι για τον πάτο που θέλουμε. Μόλις γίνεται 100 θα σας τη δείξω την τσάντα. Για να δούμε. Είναι με το πάφι, το νήμα. Και πιστεύω ότι όλες περιμένουν ότι θα κάνουμε μια τσάντα με το πάφι. Δεν ξέρω αν έχει κάνει κάποια άλλη Ελληνίδα προς το παρόν. Εγώ τη έχω δει από την εταιρεία Λιζέ, στη σελίδα της στο κανάλι του στο YouTube. Καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα. Και καλή εβδομάδα, γιατί εχθές δεν κάναμε live. Να δούμε εδώ. Ας βγάλω 2-3 βελουνάκια να έχω έτοιμα. Για να γίνουμε πολλές, να γίνουμε τουλάχιστον 100, για να δείξω την τζαντούλα με το πάφι. Τα υλικά της τσάντας είναι, θα τα πω μέχρι να μπείτε κι άλλες. Είναι ένα σπάτος 30x10, 4,5 ευρώ, τα χερούλια 10 ευρώ, η φόδρα η έτοιμη αν θέλετε να βάλετε είναι στα 8 ευρώ και έχω έτοιμη για τη δικιά μου και θα τη βάλουμε μαζί. Δεν έχω βάλει ούτε το πλέγμα, ούτε τα χερούλια, ούτε τη φόδρα για να τα βάλουμε μαζί. Δεν θα σας τη δείξω δηλαδή τελείως τελειωμένη, είναι τελείως πλεγμένη. Τα υπόλοιπα υλικά τα βάλουμε μαζί. Καλημέρα Χριστίνα μου, ορίστε. Αστέρια. Αστέρια. Σούστηλα. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου ήρθανε. Θα έρθουνε. Λοιπόν, λέει ακόμη μηδέν. Λοιπόν, 2 πάφη χρειαζόμαστε ή 2 πιπί έχουμε ετοιμάσει με τη Θοδώρα. Ήρθαν Θοδώρα. 99 αστέρια. Λοιπόν, και εγώ 100. Σωστά. Με τη Θοδώρα έχουμε ετοιμάσει εδώ κάποιες προτάσεις για πάτο, νήμα. Ή το πιπί βάζετε ή το παραλία. Και το πιπί και το παραλία πλέκεται με 3,5-4 νούμερο βελονάκι. Ένα μαγνητάκι προτείνω. Συνολικά αυτά μας βγαίνουν στα 38 ευρώ. Βέβαια είναι πάρα πολύ ωραία τσάντα. Έτσι και έχετε και τη φόδρα την έτοιμη. Θα σας δείξω λίγο τη δικιά μου για να δείτε πώς είναι οι έτοιμες οι φόδρες και τη βάλουμε μαζί πάνω. Είναι, καταρχήν βάζουμε, να ξέρετε, βάζουμε βαβακερό νήμα για να είναι σταθερό και να μην σκίζεται. Με το πάφι είναι πολύ όμορφος. Αν φύγει, θέλει λίγη περισσότερη προσπάθεια η τσάντα. Πρέπει να ξέρετε βελονάκι. Δεν μπορείτε να μην ξέρετε βελονάκι, έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε 101. Λοιπόν, σε 2 λεπτά, σε 1 λεπτό τη δείχνω τη τσάντα. Λοιπόν, αυτό έχω διαλέξει εγώ για το δικό μου το χρώμα. Όλες οι τσάντες, όλες οι φόδρες έχουν τσεπάκι. Πάντα τις κάνουμε λίγο πιο μεγάλες και λίγο πιο ψηλές, γιατί σε περίπτωση που θέλετε να την κάνετε μεγαλύτερη, καλύτερα να είναι μακριά η φόδρα από μέσα παρά να σας γίνει κοντή. Έτσι, τις κάνουμε λίγο πιο φαρδιές και το φάρδος μπορείτε να το φάτε. Δηλαδή, μπορείτε να κάνετε μια πιατούλα εδώ πέρα όταν τη ράβετε πάνω-πάνω. Θα το δείξουμε μαζί σήμερα. Και να το φάτε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Αν είναι στενή η φόδρα, τότε υπάρχει πρόβλημα. Όταν είναι φαρδιά, δεν υπάρχει. Λοιπόν, είσαστε έτοιμες να τη δείξω. Δεν έχω βάλει τα χερούλια μόνο. Έτσι, δηλαδή όπως τη βλέπετε εξωτερικά. Το πλέγμα επίσης και τη φόδρα τη βάλουμε μαζί. Και η σειρά που μπαίνουμε, βάζουμε πλέγμα, βάζουμε χερούλια κανονικά και μετά φόδρα. Εντάξει, ή διαφορετικά θα σας πω ένα κολπάκι που κάνω εγώ. Βάζω το πλέγμα, βάζω κλωστή και από τις δυο πλευρές με νήμα να υπάρχει για να μπορώ να έχει γράψει τα χερούλια, ράβω τη φόδρα και μετά ράβω τα χερούλια. Ορίστε. Όχι ακόμα, δεν έχω δείξει ακόμα τη τσάντα. Περίμενε να γίνουν 100. Λοιπόν, να, η τσάντα μας.
Εννοείται ότι θα τεντωθεί λίγο περισσότερο, γιατί έχω, το πλέγμα βλέπετε, το έχω στον αέρα, δεν το έχω ράψει, έτσι. Και τα χερούλια μου που θα βάλω εγώ είναι αυτά, να σας δείξω. Έχω βάλει διαφορετικό, έχω βάλει το μουσταρδί εδώ πέρα σαν νήμα, με αυτό το σοκολατή, το λέμε. Κεραμιδί μπαρς, βασικά κεραμιδί, μπράβο. Λοιπόν, σοκολατή, κεραμιδί, λοιπόν, και τα χερούλια που θα βάλω εγώ είναι αυτά. Τέλειο. Έτσι, να τα. Δεν τα έχω ράψει επίτηδες ακόμα, είναι εξιντάρια, για το λόγο ότι θέλω να τα κάνουμε μαζί. Δηλαδή να κάνουμε τη συναρμολόγηση μαζί, γιατί τις περισσότερες φορές δεν την κάνουμε μαζί τη συναρμολόγηση. Με ρωτάτε πολλές πώς περνάμε το πλέγμα, πώς βάζουμε τη φώτα, τα χερούλια. Θέλω σήμερα να τα κάνουμε. Μπορεί να μας πάρει μέχρι τις 2 η ώρα. Όσοι δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο, αφήστε το και το δείτε μετά που θα ανέβει στο YouTube. Σήμερα πρέπει να ανεβάσω τις προηγούμενες εβδομάδες, δεν έχω ανεβάσει τα βίντεο, τα live. Λοιπόν, και επίσης το απόγευμα. Τι έχω σήμερα, έχω 6 τέτοιο, πρέπει 4.30 να κάνω live το απόγευμα. 4.30 ώρα θα κάνω άλλη τσάντα με το διπλό το βελονάκι το απόγευμα, εντάξει. Λοιπόν, ξαναδείχνω πώς βάζω εγώ τα χερούλια εδώ, θα τα βάλουμε μαζί. Η τσάντα είναι αυτή, θέλετε 2 πάφη, θέλετε, πλέκετε με 2 νήματα, εντάξει. Το έχω δει από την Αλιζέ, από τη σελίδα τους, εντάξει. Α, εγώ το είπα. Μπήκες μέσα και δεν το πρόσεξες και λέω αυτή δεν με έδωσε σημασία καθόλου. Λοιπόν, θέλει λίγο μόνο να στερεωθεί το πλέγμα που δεν το έχουμε βάλει και θα είναι τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιους συνδυασμούς. Με τη Θοδόρα εδώ ετοιμάσαμε. 2 πάφη χρειάζεστε. Για να πας αυτήν σε ένα σαλέ. Ναι, σε σαλέ. Εννοείται. Και είδα και ένα καινούργιο, λαιμό, τελείως διαφορετικό. Είδα επίσης στη Σαλιζέ το κανάλι και θα το κάνω και αυτό. Η κάπα με τον λαιμό αν έχει ανέβει. Όχι, δεν έχω προλάβει να την ανεβάσω ζάνια μου. Θα την ανεβάσω. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, η Θεοδόρα μου έφερε το σάπιο μήλο το πάφι. Εμείς σας λέμε κάποιες ιδέες από εκεί πέρα. Τα κορίτσια μπορούν να σας βοηθήσουν. Γεια σου, φούλα μου. Είναι το 28. Το συνδυάσαμε με το παραλία. Στο παραλία χρειάζεστε 4 τεμάχια γιατί είναι 90 γραμμαρίων. Στο PP χρειάζεστε 2. Εντάξει. Και βάλεμε πάτο τη πούδρα. Να το. Και τα αντίστοιχα χερούλια. Εδώ. Συνολικά όλα μαζί με τη φόδρα του με ένα μαγνητάκι είναι στα 38 ευρώ το σετ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο σετάκι. Δείχνω λίγο εδώ. Και ξαναλέω, κάντε ό,τι συνδυασμό θέλετε. Εμείς κάναμε εδώ 5, 6, 7, 8 συνδυασμούς. Α, τη φόδρα εκεί, τέλος πάντων. Λοιπόν, φόδρα εκεί μπορείτε να βάλετε αυτήν, διαλέξαμε μία φόδρα. Κάτι, εδώ. Τι νήμα βάλαμε εδώ. Το παραλία βάλεις εκεί. Α, εδώ είπαμε θα βάλουμε ρόζ ανοιχτό παραλία. Δεν το φέρατε. Κουφετί. Λοιπόν, φόδρα και για το επόμενο χρώμα αυτήν διαλέξαμε, έτσι, από αυτά που έχουμε, γιατί έχει μέσα ροζάκι. Και η απόχρωση είναι το ροζ το ανοιχτό με ροζ παραλία ανοιχτό. Είπαμε εδώ να κάνουμε την ανατροπή, να βάλουμε φούξ πάτο και φούξ χερούλια. Ξαναλέω, είναι κάποιες δικές μας προτάσεις. Εσείς κάνετε από εκεί πέρα ό,τι θέλετε. Κλείστε την πόρτα. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, πάμε σε κάτι πιο σκούρο. Εγώ αυτό το μοβ σκούρο, το πάφι, είναι το 111, να το. Λοιπόν, έχουμε βάλει σαν επιλογή το μπορντό. Εδώ νομίζω θα δω να ταιριάζει και το γκρι. Για φέρε λίγο το γκρι, τον πάτο. Ναι. Νήμα θα βάλουμε, έχουμε μπορντό νήμα. Μπορεί να βάλει το νήμα το παραλία το μπορντό με αυτό. Δεν μου φαίνεται κορίτσια νήμα, αλλά δεν πειράζει. Μπορντό νήμα μπορείτε να βάλετε εδώ... ή και το γκρι. Αν κάνετε το γκρι πάτο, μπορείτε να βάλετε γκρι. Χερούλια έχουμε τα μπορντό ή γκρι. Και πολύ πολύ ωραία φόδρα. 15. Δέστε, η οποία είναι σαν φιδέ, να το πω. Πώς να το πω αυτό το υλικό, δεν ξέρω. Είναι βινίλ. Έτσι είπε, Θοδόρα, είναι βινίλ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το χρώμα να ξέρετε είναι το 111, δεν ξέρω αν το είπα πριν. Ξαναλέω, τα υλικά για όλη την τσάντα μαζί με τη φόδρα είναι στα 38 ευρώ, εντάξει. Πάμε. Μια πολύ ωραία επιλογή. Το κόκκινο το οποίο είπαμε, Θοδόρα, θα το βάλουμε... Με καφέ. Με γκρι. Φέρε γκρι πάτο και γκρι τέτοιο. Λοιπόν, το κόκκινο, φωτιά στα κόκκινα, το 56, με νήμα το PP. Στο PP σας βάζουν τα κορίτσια 2, γιατί σας φτάνουν γιατί είναι 200 γραμμαρίων, εντάξει. Γεια σου, Ελληνίτσα μου. Με γκρι είπαμε πάτο και γκρι χερούλια για να κάνετε την αντίθεση. Όπα, εδώ, να τα, 60 τα χερούλια. Και πολύ πολύ ωραία φοδρίτσα. Κόκκινη με λευκό πουά.
Εδώ. Νάτι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη επιλογή. Λοιπόν. Το νήμα δεν μπορώ να πιάσω από εκεί στο δώρα. Αυτό δεν πάει εκεί το νήμα δεν που βάλετε. Δεν είναι, δεν είναι. Το έχω... Έλα. Τι. Τι να πάρω. Μπερδεύτηκαν τώρα. Τι να πάρω. Αυτό, αυτό να πάρω. Ωραία, σε αυτό πρέπει να βάλεις το 561 ή το 551, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραίο μπεζάκι. Αυτό είναι που έκανα την κουβέρτα, σωστά. Ναι. Το 310 που έκανα την κουβέρτα με το ανάλογο πιπί. Να το. Επίσης, αν έχετε στο σπίτι παραλία και νομίζω ότι ταιριάζει με κάποιο πάφι, θα αφαιρέσετε, θέλετε 4 παραλία, 8 ευρώ, δηλαδή θα σας βγει στα 30 ευρώ τα υπόλοιπα υλικά, εντάξει. Λοιπόν, με ανάλογο πάτο, στο μπέζ το ανοιχτό, το κόκκινο με τον γκρι τέλειο. Και δέστε τι ωραία, αυτή η φώτα την έχω αγαπήσει, ναι. Πραγματικά. Αυτό το χρώμα το έχω αγαπήσει, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή, αν ήμουνα του μπέζ, αν και πάει για το χειμώνα, είναι τέτοιο, γιατί α, έχω το παλτό μου το, με τη γούνα εκείνο, πάει, πρέπει να κάνω μια τέτοια τσάντα. Ναι, που θα με πάει στο χιονοδρομικό. Ναι. Να κάνω μια τέτοια τσάντα. Ναι, και θα γυρίσουμε. Με βάλεις να πάω να κάνω σκι και τέτοια. Ναι. Λοιπόν, χερούλια εδώ τι θα μου βάλεις. Α, δεν σου φέρε. Χερούλια είναι αυτά. Τον άλλο αυτά, εντάξει. Άρα, χερούλια και πάντως ίδιος. Λοιπόν, είναι το πουρο, το 530. Τα βελονάκια τα μπορτό δεν ήρθαν ακόμα και θα έχουμε καθυστέρηση και έκανα χτες story και σας το είπα. Έχουμε ένα θέμα με τη Γερμανία. Θα έρθουν λογικά μέσα του επόμενου μήνα. Όσους έχετε παραγγελίες, κλείστε τις παραγγελίες σας και όταν έρθουν, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Messenger, το τηλέφωνό σας, έτσι ώστε τα κορίτσια πρώτα να πάρουν εσάς που ενδιαφέρεστε και μετά να τα ανεβάσω σε live, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είναι πουρο με μπεζάκι. Ωραία. Και τη νήμα, α, αυτό είπαμε, το 709, εδώ το 709, εντάξει. Λοιπόν, και πάμε σε ένα πιτσιλωτό, το πιτσιλωτό το 673, ναι, α, περίμενε λίγο. Το πιτσιλωτό είναι από τα διχρώμα, εγώ μόνο χρώμα το λέω ότι είναι, είσαι σίγουρη, δεν λέει κόλλο. Α, δεν είναι κόλλο, sorry. Καλημέρα, Θοδωρή. Λοιπόν, αυτή τη φόδρα και για το προηγούμενο και για αυτό που θα δείξω τώρα. Λοιπόν, είναι το 673, το πιτσιλωτό, που είναι πάλι έτσι σαν πουρου μοιάζει, με μαύρο μέσα. Και σε χερούλια βάλαμε καφέ σκούρο. Τώρα ξαναλέω, θέλετε να βάλετε μπλε, θέλετε να βάλετε μαύρο, θέλετε να βάλετε σοκολατή, ό,τι θέλετε βάζει. Εντάξει, εδώ. Τα φελωνάκια Σοφία μου που ρωτάνε τα κορίτσια είναι αυτά που πλέκω εγώ συνέχεια τα κόκκινα. Λοιπόν, και χερούλι καφέ. Εντάξει. Τσάντα, χάθηκε η σύνδεση και δεν την είδα. Βεβαίως. Να τη δείξω. Απλώς δεν έχουμε βάλει φοφό μου μες στα χερούλια. Το πλέγαμε και τη φόδρα. Θα τα βάλουμε μαζί. Το έχω βάλει έτσι απλώς. Θα τα ράψουμε μαζί. Φωτίσω, όλα εδώ, να τη. Ναι, είναι πάφι, δύο κουβάρια, δύο νήματα το πιπί ή τέσσερα παραλία θα βάλετε. Όλο η πλέξη είναι μια σειρά ποδράκια, μια σειρά ρηχτά. Είναι πάρα πολύ εύκολη πλέξη. Απλώς επειδή πλέκεις δύο, θα τη δείξουμε. Υπάρχει κάποια κοπέλα η οποία θέλει να πάρει σετάκι να τη ξεκινήσω τον πάτο. Αν υπάρχει κάποια κοπέλα που θέλει να πάρει κάποιο χρώμα από αυτά που έδειξα ή και το δικό μου το χρώμα, να μου πει μπορώ να τη ξεκινήσω τον πάτο. Εντάξει, περιμένω λίγο. Διαφορετικά θα το δείξω. Διαφορετικά θα κάνεις αυτό που θα κάνεις για τον παλτό σου. Α, θα κάνω το μπέζ για μένα. Σωστά. Δεν το σκέφτηκα αυτό, είδες. Πολύ σωστά. Που θα είναι ασορτή με το πλωτό μου το μπες. Δεν είναι βαριά, φαίνεται ότι είναι πολύ ελαφριά. Δεν είναι βαριά. Και εγώ περίμενα να είναι βαριά. Γιατί το έξω από το πιπί περισσεύει, βέβαια, κορίτσια, έτσι. Περισσεύει. Αλλά εγώ πάντα σας λέω παραπάνω, γιατί μία στο εκατομμύριο πες να την κάνεις λίγο. Βέβαια, από το νήμα δεν περισσεύει το πάφι. Αν θες να την κάνεις πιο μεγάλη, αυτό περισσεύει το πάφι. Να ξέρετε. Εντάξει. Λοιπόν, και η φόδρα που έχω διαλέξει να βάλω είναι αυτό εδώ το χρώμα. Αυτή. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και την μπες, ό,τι θέλετε. Στο άλλο που θα κάνω, θα βάλω την μπες. Λοιπόν, τα υλικά. Α, έχουμε και άλλη επιλογή. Η φοβό έγραψε και ξεχάστηκα. Μία τελευταία. Mm-hmm. Έχουμε και το πράσινο με το καφέ, είπαμε. Ναι, με καφέ. Ωραία. Το πράσινο. Είτε μπορείτε με αυτό το σοκολατή το δικό μου να το κάνετε, είτε μπορείτε να το κάνετε με το καφέ. Εδώ, το σκούρο. Έτσι, να δείξω λίγο τον πάτο που θα φαίνεται καλύτερα. Αυτό είναι το 485. Εδώ. 485. Δέστε και τι ωραία φόδρα. Εγώ ξέρετε, έχω λίγο θέμα. Μ' αρέσουν οι φόδρες που έχουν χρώματα, σχέδια κτλ. Εντάξει. Λοιπόν, νήμα επίσης βάλαμε καφέ, εφόσον βάζουμε καφέ πάτο. Αν βάλετε τον άλλο του σοκολατή, θα βάλετε κάποιο άλλο νήμα. Μπορείτε ακόμα και το μουστάρδι αυτό που έβαλα εγώ. Δεν είναι άσχημο, δέστε το. Εδώ. Λοιπόν,
υπάρχει κάποια κοπέλα η οποία θέλει να πάρει κάποιο χρώμα από τα σετάκια να της ξεκινήσω τον πάτο, διαφορετικά θα κάνω το μπέζ για μένα. Αποφασίστε. Το μπέζ αυτό. Το πρώτο το... Ναι. ή τη κουβέρτα. Όχι, όχι. Το άλλο, τη κουβέρτα. Τη κουβέρτα γιατί το παλτό μου είναι ίδιο χρώμα. Ίδιο με χρώμα. Με αυτά τα χερούλια. Με αυτά τα χερούλια, με αυτό τον πάτο, ναι. Και με αυτό το νήμα είμαι παραλία. Φέρε μου παραλία. Αν έχεις το ζαχαρί. Γιατί εκείνο το δούλεψα, να δουλέψει το παραλία. Λοιπόν, την τζαντούλα αυτή, ξαναλέω, θέλετε δύο παφ, θέλετε δύο νήματα ή το πιπί ή τέσσερα παραλία. Θέλετε πάτο 30x10, θέλετε ένα μαγνητάκι, μία φόδρα έτοιμη. Τι άλλο έχει εδώ τώρα τελικά, ξεχνάω κάτι. Ένα μαγνητάκι, τέσσερα παραλία ή δύο πιπί, δύο παφι, φόδρα, χερούλια. Και πάτω. Όλα μαζί είναι στα 38 ευρώ. Έχεις το μαγνητάκι, αφαιρείς 1,5 ευρώ από το λογαριασμό. Έχεις τα νήματα, αφαιρείς 8 ευρώ από το λογαριασμό. Λοιπόν, αν κάποια κοπέλα θέλει κάποιο συνδυασμό που έδειξα, ας γράψει τώρα. Περιμένω ένα δύο λεπτά. Ξαναλέω, τα χερούλια δεν τα έχω βάλει ακόμα εδώ. Και θα τα βάλουμε μαζί. Έτσι, ούτε τη φόδρα, ούτε το πλέγμα. Το πλέγμα απλώς το έχω βάλει εδώ πέρα έτσι να στέκει. Για να τα ράψουμε μαζί, να τα δείξουμε πώς γίνεται όλη η διαδικασία. Θα πάμε μέχρι τις 2. Εντάξει, όσες δεν μπορείτε, το βλέπετε μετά. Το καλό είναι ότι έχουμε. Το κακό είναι ότι έχουμε ένα. Πλώς σοβαρά μιλάς. Τότε θα κάνουμε το πιπί. Mm. Δεν γίνεται μένα. Το άλλο το κιτρινοπό δεν θα φαίνεται μέσα. Ποιο κιτρινοπό? Ένα που κιτρινίζει λίγο. Αυτό είναι. Άλλο δεν έχουμε. Από αυτό πιο ανοιχτό. Για πάνε δες. Πού έκοψα το χέρι μου, μπορείτε να μου πείτε. Αν είναι. Με το πλέγμα. Α, με το πλέγμα πήγα να κόψω με το ψαλίδι. Και λέω, πότε πρόλαβα να κόψω το χέρι μου και δεν το κατάλαβα. Δεν είναι τίποτα. Αν με εξτεριάζουν και με τα νύχια μου, βλέπετε. Είναι και τις μόδες αυτά τα χρώματα, ε. Ταιριάζουν με τη νύχια μου η τσάντα, δες. Άμα δεν θέλουν να φαίνεται το από πάνω, ναι. Μπορεί να μην φαίνεται, να φαίνεται μόνο πάφι. Και πού θα ράψουν τα χέρια. Θα βάλουν ακριβώς ίδια χρώμα με το πάφι. Ας πούμε αυτό εδώ πέρα έχουμε το σοκολά. Το σοκολά είναι ακριβώς ίδιο το χρώμα του, είναι σχεδόν όπως είναι τα χερούλια. Το σοκολατήτο χρώμα στο παραλία. Μπορείτε να βάλετε αυτό. Ποιο προτιμάτε? Βάλουμε αυτό, ρε. Τι πειράζει. Όχι αυτό, αυτό. Δέστε με τον πάτο πιο καλά πάει. Αυτό εδώ. Φέρε μου... Τέσσερα. Τέσσερα, ναι. Τέσσερα. Λοιπόν, τι έχασες, Μαρία. 700. Αυτό είναι το 708. Λοιπόν, τσάντα θα δείξουμε το πάφι. Εφόσον δεν γράφει κάποια κοπέλα προς το παρόν, θα ξεκινήσω πάνω στη δικιά μου. Την τσάντα να κάνω, εντάξει, θα κάνω αυτό το χρώμα για να ταιριάζει με ένα παλπωτό μου που έχω, για να μπορώ να το συνδυάσω, να έχω μια τσάντα στο ρωτή με το παλτό μου, ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, περιμένω να δούμε πως κάποια κοπέλα θέλει να της κάνω τον πάτο. Λοιπόν, και να βάλω λίγο αυτά εδώ στο πλάι. Θοδώρα μου, ό,τι δεν χρειαζόμαστε. Όλα δεν έχει άλλο. Δεν έχει. Μπορεί και. Όχι, αυτά με αυτά μου. Πάρ' το αυτό. Σίγουρα. Ναι, ναι, με αυτά μου. Θα βάλουμε εδώ μήπως. Καλά. Άστα εκεί. Δεν τα έδειξα τώρα, δεν τα πλέξω. Τον πάτο το θέλω. Ναι. Με τον πάτο ξεκινάω. Λοιπόν, αυτό το κρατάω. Όχι, άστα, μήπως στο τέλος του live ναι. Κάποια κοπέλα θέλει. Ξαναλέμε, 38 ευρώ τα υλικά για την τσάντα. Είναι ο πάτος 30x10, τα χερούλια 10 ευρώ, η φόδρα 8 ευρώ, 2 πάφη 6 ευρώ, 2 πιπί. Ή 4 παραλία 8 ευρώ, ένα μαγνητάκι. Αν θέλετε τώρα κάτι άλλο διακοσμητικό να βάλετε ή έχετε κάτι, να κλείσω. Τότε βάζετε το ανάλογο. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό να γυρίσω την κάμερα. Εδώ είμαστε. Μισό. Εδώ. Και θα ξεκινήσουμε. Πήραμε λίγο αυτό το χρωματάκι, το σπαγγί. Έτσι και ατζέ θα φαίνεται. Αλλά επειδή νομίζω ταιριάζει λίγο περισσότερο με τον πάτο. Για να μην βάλω και σε αυτό το πιπί, έβαλα το πιπί στο άλλο. Λοιπόν, με 3,5 νούμερο βελονάκι θα ξεκινήσουμε το μπάτο μας. Λίγο εδώ θα σας φέρω. Θα δείξω λίγο τι αύξηση κάνουμε και τα λοιπά. Για να είμαστε κομπλέ. Και ξαναλέω ότι 4,5 το απόγευμα, 4,5 με 5 και γύρω, θα δω τώρα τι γίνεται, θα κάνουμε την άλλη τσάντα. Εντάξει. Περνάμε πρώτα εδώ με βουβά, γύρω-γύρω περιματρικά τον πάτο μας. Έχω
έχω αυτό το βελουνάκι, το οποίο το έχω στραβώσει και το έχω μόνο για τους πάτους. Καλημέρα στα κορίτσια που μπήκαν τώρα. Λοιπόν, το δικό μου το ίντερνετ έχει θέμα. Εγώ έχω θέμα και κάνει διακοπές. Έχετε πρόβλημα με το live, δεν με βλέπετε καλά. Οι αυξήσεις βέβαια με το παραλία ξέρουμε ποιες είναι σε αυτόν τον πάτο, αλλά θα τις ξαναπαναλάβουμε. Η Ειρήνη με βλέπει μια χαρά. Τώρα μπορεί να έχει θέμα η περιοχή που είσαστε. Ίσως αυτό να παίζει ρόλο. Λοιπόν... Okay. Το παραλία γενικά πλέκεται με 3,5-4 βελονάκι, εγώ το πλέκω με 4 συνήθως. Απλώς τώρα βάλα 3,5 εδώ στον πάτο για να περνάμε πιο εύκολα, έτσι. Το θέμα με τις ειδοποιήσεις έχει να κάνει με το Facebook, δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Σας έχω βάλει σε μια ομάδα κάποιες και σας στέλνω μήνυμα τι ώρα θα κάνουμε live. Και ανεβάζω και story κάθε μέρα, τι ώρα θα κάνω live. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε 4. Πάρω αυτό, γιατί το κόκκινο μου το ξέχασα σπίτι. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Οι αυξήσεις που θα κάνουμε θα είναι εδώ στη γωνία μας και εδώ. Με έφυγε. Επομένως, στο υπόλοιπο κομμάτι θα κάνουμε 2 στο καθένα. 1, 2. Εδώ στη γωνία θα κάνουμε 3, εντάξει. Το υπόλοιπο κάνουμε 2. Στις γωνίες σε 2 θηλιές κάνουμε από 3. Έτσι δουλεύουμε με το παραλία. Τα υλικά για τη ζάντα αυτή με το πάφι είναι στα 38 ευρώ, ξαναλέω, όλα μαζί με τη φόδρα. Αν κάτι από αυτά το έχετε, παίρνετε τα υπόλοιπα. Σας είπα τις τιμές. Θα πάρω 3,5 λίγο για το κάτω. Αυτό. Γιατί είναι λίγο σφιχτά. Για να περνώ πιο εύκολο. Δεν περνάει. Γιατί έχω στραβή μύτη σε αυτό. Το θελείο. Μισό λεπτό να βρω ένα άλλο 3,5. Σας έχει συμβεί να έχετε από όλα τα νούμερα βελονάκι εκτός από το 3. Βρήκαμε τα λικότητα μας. Σήμερα τώρα ψάχναμε ένα στυλό μες στο γραφείο μου. Ο πάτος είναι 30x10 και δεν βρίσκαμε βελονάκι παντού μας. Λοιπόν, 2 στο καθένα και στις γωνίες τις 4, σε 2 θηλιές κάνουμε από 3. Αυτό το κάνουμε για να γυρίσει καλά ο πάτος, να μην τραβάει το πλεχτό μας, εντάξει. Το ότι αύξηση θα κάνετε έχει να κάνει κυρίως με το πάχος του νήματός σας. Δηλαδή, όταν έχουμε νήμα το οποίο είναι για 3,5-4 βελουνάκι, εγώ έχω δει ότι τις περισσότερες φορές αυτή η αύξηση που σας δείχνω τώρα
Βγαίνει ακριβώς. Τώρα, εάν σε κάποια κυρία, καθώς πλέκει μετά τις επόμενες σειρές, τις οποίες επόμενες σειρές δεν κάνω άλλες αυξήσεις εγώ, κάνω μόνο σε αυτή τη σειρά, διότι τραβάει προς τα μέσα το πλεχτό της, μπορείτε να προσθέσετε ακόμα μία αύξηση σε μία θηλιά στις 4 γωνίες. Σε κάθε μία γωνία δηλαδή, μόνο σε μία θηλιά, να βάλετε από 2 άριχτα στην ίδια θηλιά. Αν πάλι τραβάει, κάνεις κι άλλη. Λοιπόν, εδώ τώρα σε αυτές τις 2 θηλιές θα βάλουμε από 3. 2, 3, εδώ πάλι το ίδιο, 1, 2, 3, εδώ συνεχίζουμε με 2. Επίσης, έχω κάνει ένα βιντεάκι στο YouTube, το οποίο ανάλογα με τον πάτο που έχετε, σας έχω δείξει τι αύξησης κάνετε, γιατί έχουμε και τον 20 επί 8, 9 εκατοστά, έχουμε και τον 25 επί 9, έχουμε και τον πολύ πιο μεγάλο από αυτόν που χρησιμοποιώ, τον 30-10, εγώ χρησιμοποιώ τώρα, για να σας βοηθήσω. Αν δεν το βρίσκετε, στείλτε ένα μήνυμα στο Messenger, τα κορίτσια μπορούν να σας βοηθήσουν. Αλλά αν γράψετε για μεγέθη για διάφορους πάτους, θα το δείτε. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε 3 και εδώ 3. Τώρα, εάν εσύ θες να κάνεις εδώ και εδώ ή εδώ και εδώ, αυτό δεν είναι πρόβλημα, απλώς και από τις δύο πλευρές, είναι στο ίδιο σημείο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Εντάξει. Λοιπόν. Και συνεχίζουμε. 2 στο καθένα. Επίσης, επειδή μετά αλλάζουμε φελονάκι, πάμε στο τεσάρι, αυτομάτως αρχίζει και ανοίγει και λίγο το πλεχτό μας, έτσι. Από το 3,5 που πλέκουμε τώρα. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν χρειάζεται άλλη αύξηση πέρα από εκείνο. Έχεις αυτό το βίντεο και το σπάτο για να μην το ψάχνω. Πολύ σωστά. Μπορείτε το στείλετε YouTube. Να το αποθηκεύσετε, γιατί ξέρετε στο YouTube μπορεί να κάνετε και playlist, έτσι. Συνεχίζουμε 2 στο καθένα. Μέχρι να φτάσουμε στη γωνία μας. Είναι πολύ εύκολος ο τρόπος που πλέκουμε τα δύο νήματα μαζί, να ξέρετε. Και όποιος θέλει να ξαναδείτε τα χρώματα, θα δείχνουμε λίγο στο τέλος. Ή αν θέλετε, στα στέλνουν τα κορίτσια. Εδώ θα κάνουμε 3 και εδώ 3. Σε 2 θηλιές είπαμε στις γωνίες μας, στις 4 γωνίες κάνουμε σε 2 θηλιές από 3 άριχτα. Και συνεχίζουμε 2 στο καθένα εδώ. 1, 2, εδώ πάλι το ίδιο, 1, 2, εδώ πάλι το ίδιο, 1, 2, sorry, 2, εδώ πάλι το ίδιο. Εδώ κάνουμε 3-3 και κλείνουμε τη σειρά μας. 1, 2, 3. Η αλήθεια είναι ότι οι πρώτες 3-4 σειρές είναι λίγο δύσκολες, γιατί δεν σε βολεύει ο πάτος έτσι όπως τον κρατάμε. Μόλις αρχίζει και μεγαλώνει το πλεχτό, είναι πιο πολύ κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε σε 4 τώρα βελουνάκι. Λοιπόν, βοβό, μία αλυσίδα στον αέρα. Και ξεκινάμε να πλέκουμε σειρές με άριχτα. Εγώ θα κάνω τώρα μία μόνο.
Κανονικά. Θα σας πω πώς έκανα εδώ πέρα εγώ. Αυτό. Έχω κάνει 1, 2, 3, 4. 4 σειρές άρχιτα. Ξαναλέω, εάν καθώς κάνεις αυτή την πρώτη σειρά που κάνεις ένα στο καθένα, δεις ότι σου τραβάει προς τα μέσα από εδώ, μπορείς σε 1 ή 2 θηλιές να κάνεις από 2 στο καθένα. Εντάξει. Γενικά το πλεκτό είναι μαλακό γιατί κάνουμε μία σειρά ποδράκια, μία σειρά άριχτα στο σχέδιο. Εδώ κανονικά τώρα θέλει 4, ξαναλέω, σειρές άριχτα και μετά ξεκινάμε. Εγώ θα κάνω τη μία και θα ξεκινήσουμε. Και επίσης πλέκουμε από την ανάποδη πλευρά μετά που θα πλέξουμε τα δύο νήματα, για το λόγο ότι θέλουμε η εξωτερική πλευρά να έχει τα νήματα, το πάφι και το άλλο, έτσι. Πλέκουμε το παραλία. Το οποίο και το παραλία και το πιπί έχουν ίδιο πάχος, ίδιες είναι αυξήσεις. Μην το κάνετε με πιο χοντρό νήμα, γιατί νομίζω θα σας γίνει βαριά η τσάντα. Δεν θέλει πολύ χοντρό. Ίσα ίσα το βάζουμε αυτό το νήμα για να στερεώνουμε πάνω το πάφι, έτσι. Να μπορούμε να το δουλεύουμε. Και να είναι και λίγο πιο σταθερή η τσάντα. Θέλετε 3 με 4 κουβάρια, καλύτερα 4 για σιγουριά από το παραλία και 2 από το πιπί. Όταν τελειώσουμε το απόγευμα που θα είναι τελείως τελειωμένη, θα σας την ξαναδείξω. Με την τσάντσα σας θυμήθηκα. Εκείνο το πιπί είναι το χοντρό πιπί, το extra large, το οποίο είναι πιο σκληρό. Η αλήθεια είναι ότι όταν είναι ένα νήμα πιο σκληρό και πιο χοντρό, μην το πηγαίνετε πολύ γρήγορα, μην βλέπετε εμένα. Εγώ για θέμα χρόνου το κάνω εδώ πέρα. Γιατί πιέζετε περισσότερο το χέρι σας, με ρέγουλα. Και προσπαθήστε στα χοντρά νήματα να πλέκετε χούφτα, όπως πλέκω τώρα από έτσι. Υπάρχει αυτός ο τρόπος που κάνετε κάποιες. Χούφτα όταν πλέκεις είναι πιο ξεκούραστο. Νομίζω να μπήκα στο ίδιο. Μέχρι εδώ είναι κατανοητό, φαντάζομαι, έτσι. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Το έχουμε ξανακάνει εξάλλου τον πάτο. Εδώ στη στροφή πάμε λίγο σιγά. Πιο στα κάτω νήμα για να μην βάλουμε πλέγμα. Μπορείς, αλλά δεν γίνει πολύ βαριά η τσάντα, να το ξέρεις. Στο λέω. Και επίσης, θα πρέπει να το κάνεις όλο άριχτα για να γίνει στα κάτω, γιατί και πάλι αν βάλεις χοντρό νήμα και κάνεις τα ποδαράκια δεν θα γίνει στα κάτω, να το ξέρεις. Με ποδαράκια δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο αν την κάνεις όλο άριχτα. Αν την κάνεις όλο άριχτα θα χρειαστείς πιο πολύ τέτοιο, ή μπορείς να κάνεις... εγώ τώρα στο σχέδιο αυτό που θα δούμε κάνω μια σειρά ποδαράκια και μια σειρά άριχτα. Μια σειρά ποδαράκια και μια άριχτο. Μπορείς εσύ να κάνεις μια σειρά άριχτο μαζί με το πάφι, μια σειρά άριχτο σκέτο μόνο του, μετά να κάνεις μια σειρά άριχτο με το πάφι και το οποίο εσύ να αλλάξεις. Γιατί θες να, πρέπει να δώσεις και ύψος. Αλλιώς αν βάλεις, κάνεις όλο άριχτα και βάζεις συνέχεια πάφι, δεν θα σου φτάσουν τα δύο κουβάρια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, θα είναι πάρα πολύ πυκνό το σχέδιο και δεν ξέρω αν θα δείξει ωραία. Έτσι, τα λέω αυτά για να μην πείτε ότι δεν τα είπα. Και εγώ ακολούθησα βίντεο από την Αλιζέ. Και βγήκε πολύ ωραία. Τα δύο κουβάρια σας στάνουν και περισσεύουν και το ύψος της τσάντας, θα δείτε τώρα που θα τεντώσουμε, βγαίνει στα 28 εκατοστά ύψος, ο πάτος είναι 30x10. Δεν είναι κοντή τσάντα δηλαδή, έτσι. Από πάνω αν θέλετε μπορείτε να βάλετε εσείς φερμουάρ, αν θέλετε. Εγώ είπα για ένα μαγνητάκι για ευκολία.
Ξαναλέω ότι αυτό που κάνω τώρα εγώ για μία σειρά ρίχτω, το κάνετε 4 σειρές εσείς για να σας γυρίσει ο πάτος ωραία. Και μετά θα κάνετε αυτό που θα δείξουμε. Εγώ τώρα θα δείξω 2 σειρές με το τι κάνουμε με το πάφι μαζί ταυτόχρονα. Οπα, sorry. Χθες έπλεκα με το εξάρι βλονάκι και με μακό νήμα, το οποίο είναι καινούριο νήμα. Έτσι. Τα κορίτσια ξέρουν προφανώς, Μαρία μου, τι περιμένεις. Το έχουν σημειώσει για να λες ότι έχει ζητήσει. Εδώ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε την τσάντα με το παραλία ή το πιπί και να βάλουμε το πάφι μόνο του στο πάνω μέρος. Ναι, μπορείτε. Το έχω δει και αυτό. Και αυτό είχα σκοπό να σας το κάνω. Και αυτό το έχω δει και μπαίνει πάνω σαν να είναι γουνάκι το πάφι. Στα τελευταία πάνω-πάνω. Εννοείται. Και αυτό μπορείτε να το κάνετε. Και πάνω σας το κάνω, να σας το δείξω και εκείνο. Με πρόλαβες, Μαρία. Οπα. Γιατί κάποια στιγμή δίνανε κομμάτι σαν γούνα που τη βάζετε από πάνω. Η οποία όμως έβγαινε νομίζω ακριβή και εγώ δεν την έφερα καθόλου. Τίποτα. Λοιπόν, φτάνουμε στην ένωση. Να ξαναπώ ότι χρειάζεται από το παραλία 4 κουβάρια. Από το PP θέλετε 2 γιατί είναι 200 γραμμαρίων. Έναν πάτο 30 επί 10. Καλό είναι να μην το κάνετε πλέον αυτό το πάτο. Είναι πολύ πιο ωραίο να είναι σταθερός σε τέτοιες τσάντες που έχουμε τέτοια νήματα. Λοιπόν, κλείνουμε με βουβό. Οπα, μην ξυλωθείς. ναι, Μαρία. Λέει τα πνεύματα επικοινωνούν. Οπα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Δώστε μου να δω λίγο τα μνήματα. Καλημέρα, τη τσάντουλα φτιάχνουμε. Τσάντουλα με πάφη. Θα τη δείξω ξανά στο τέλος. Γιατί θα περάσουμε μαζί και το πλέον. Λοιπόν, γυρίζουμε από την ανάποδη. Θέλω να βλέπετε το εσωτερικό του πάτου. Εντάξει. Ξαναλέω, θα το λέω γιατί κάποιες κυρίες μπαίνετε κατά διαστήματα. Πλέκετε ακόμα 3 σειρές, ένα στο καθένα. Και αν βλέπετε ότι σας τραβάει προς τα μέσα, κάνει αυτό πράγμα, έτσι. Σημαίνει ότι θέλει αύξηση γιατί πλέκετε σφιχτά. Εντάξει. Ή θα βάλετε μεγαλύτερο βελονάκι, ή θα κάνετε εδώ στις γωνίες μία ή δύο θηλιές από δύο άριχτα. Και μετά θα κάνετε τις υπόλοιπες σειρές σας στα άριχτά σας, ok. Λοιπόν, είμαστε από την ανάποδη πλευρά, εδώ. Και ξεκινάμε. Πλέκουμε από την ανάποδη. Παίρνουμε το νήμα μας στο πάφι. Θα χρειαστείτε 2 κουβάρια πάφι. Εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν, εμείς τώρα πέστε ότι έχουμε φτάσει. Περνάμε την κλωστίτσα αυτή την αρχική που έχει εδώ. Εδώ πέρα. Θα την περάσουμε λίγο πιο κάτω για να τη στερεώσουμε μέσα στο πλεχτό μας στην εσωτερική πλευρά. Έτσι, και καλό είναι αυτή την κλωστίτσα με μια απλή κλωστή να τη ράψετε λίγο, να είναι σταθερή. Okay. Λοιπόν, και έχουμε εδώ. Έχει η κλωστιλιά μου. Όχι, εντάξει, το σώσα. Λοιπόν, εδώ τώρα θα κάνουμε 4 αλυσίδες. 3 αλυσίδες, συγγνώμη. 3 αλυσίδες στον αέρα. Εντάξει. Και τώρα τι κάνουμε. Παίρνουμε κλωστή στο βελονάκι μας. Και θα κάνουμε ποδαράκι. Στο βίντεο της Αλιζέ το έχει με διπλό ποδαράκι. Εγώ το έκανα με κανονικό και έγινε πολύ ωραίο. Λοιπόν, μπαίνουμε στην πρώτη θηλιά μας εδώ. Και η θηλιά του πάφι είναι αυτή εδώ. Ωραία. Φεύγοντας στην επόμενη θηλιά, έχει ένα κενό ενδιάμεσα στις δύο θηλιές. Εμείς θα πλέκουμε και εδώ και στο κενό. Και στη θηλιά μέσα και στο κενό. Τι κάνω. Παίρνω τη θηλιά μου. Θα το φέρω όσο γίνεται κοντά εδώ. Περνάω από κάτω εδώ. Το βλέπετε. Μη σας ενοχλεί η κλωστή αν είναι από εδώ, από εκεί. Αυτές οι κλωστές δεν θα φαίνονται καθόλου γιατί πέφτει το ένα πάφι πάνω στο άλλο, εντάξει. Εσείς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το πάφι, η θηλίτσα να κρεμιέται προς τα κάτω, ένα. Και δεύτερο να μπούμε από κάτω. Να πάρουμε την κλωστή μας, να βγούμε, εντάξει. Και να πλέξουμε κανονικά το ποδαράκι μας. 2 θηλιές, οκ. Okay. Πάμε στην επόμενη.
Λοιπόν, παίρνουμε κλωστή για να κάνουμε το άριχτο, το δεύτερο. Μπαίνουμε στη θηλιά μας. Μπαίνουμε τώρα ενδιάμεσα στις δύο θηλιές. Στις δύο θηλιές εννοώ αυτήν και αυτήν που έχει ένα κενό τους. Παίρνουμε κλωστή, βγαίνουμε και πλέκουμε κανονικά. Μικρό πάτο για την εγγονή μου, φυσικά γίνεται. Και πλέκουμε κανονικά ποδαράκια. Ένα, δύο. Εντάξει. Παίρνω κλωστή ξανά. Πάω στην επόμενη θηλιά στα ριχτά μου. Περνάω κάτω από τη θηλιά του πάφη. Το πάφη θηλιά πάντα να την κρεμάτε προς τα κάτω. Και εσείς βάλετε το βελονάκι από την κάτω πλευρά. Βλέπετε, έτσι. Οκ. Παίρνω κλωστή, το βγάζουμε έξω και κάνω ποδαράκι. Ένα, ένα. Εντάξει. Γιατί θέλουμε να κρεμιέται προς τα κάτω? Γιατί άμα δείτε στην τσάντα, έτσι όπως είναι, τα πάφη είναι ωραία να κρεμιούνται προς τα κάτω. Να μην είναι το ένα από πάνω, το άλλο από κάτω. Πάντα το βελονάκι σας θα πρέπει να είναι από την κάτω πλευρά από το πάφι. Ποτέ από την πάνω. Εντάξει. Τώρα έχω να κάνω ενδιάμεσα στα δύο πάφη. Μία φορά κάνω μέσα στη θηλιά του πάφη, μία ενδιάμεσα. Παίρνω κλωστή, βρίσκω πρώτα το άριχτό μου εδώ πέρα να μπω και μετά πάω ενδιάμεσα. Την κλωστή την περνάς από πάνω. Και σας ξαναλέω, μην ανησυχείτε για την κλωστή αυτήν, γιατί αυτή δεν θα φαίνεται. Ένα, δύο. Πέφτει το ένα πάνω στο άλλο, στις θηλιές και δεν φαίνεται τίποτα. Συνεχίζουμε. Παίρνουμε κλωστή, ποδαράκια. Πάμε στη θηλιά, περνάω κάτω από τη θηλιά, εδώ, ένα λεπτάκι, να το βάζετε ευθεία το πάφι για να μην σας δυσκολεύει, έτσι, μπαίνω εδώ. Η πρώτη σειρά είναι λίγο δύσκολη, μέχρι να το συνηθίσετε, μετά θα δείτε ότι είναι πιο εύκολο. Μπαίνουμε εδώ, πάμε εδώ, πάμε ενδιάμεσα. Μία φορά ενδιάμεσα, μία μέσα, εντάξει. Άμα δεν θυμάσαι τι έχεις κάνει, τεντώνεις λίγο το πλεκτό σου και αμέσως καταλαβαίνεις τι έχεις κάνει. Αυτό εδώ πέρα είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα μέσα στη θηλιά, θα το κάνουμε όλη τη σειρά, έτσι. Θα έρθω λίγο εδώ να ενώσω για να δείξουμε τη δεύτερη σειρά. Έρχομαι εδώ, πάω εδώ, έχω κάνει το διάμεσο, φαίνεται, πάω στη θηλιά μου. Εντάξει, αυτό. Να το. Είναι κατανοητό, υπάρχει κάποια που δεν το κατάλαβε μέχρι εδώ τι έχουμε κάνει? Περιμένω λίγο να μου πείτε και να έρθω από εδώ πέρα να ενώσω για να δείξουμε τη δεύτερη σειρά μας. Και μετά είναι να αλλάξει δύο σειρές, μία σειρά ποδρά και μία σειρά άριχτα κάνεις. Για πέστε, μέχρι εδώ το έχουμε καταλάβει? Τα υλικά που θέλουμε είναι πάτος 30x10, πριν επειδή ρώτησε νομίζω η Σοφία, μπορείτε να το κάνετε και σε 25x9 γιατί ρώτησε για την εγγονούλα της. Δεν ξέρω μόνο Σοφία μου, αν θα σου φτάσει ένα νήμα πάθη, λογικά θα σου φτάσει, έτσι. Γιατί εμείς με τα δύο νήματα κάναμε 25 εκατοστά ύψους, κάναμε και 2-3 εκατοστά άριχτα και πήγε 28, εντάξει. Εάν κάνεις για μικρό παιδάκι, νομίζω ότι ένα πάθη σου φτάνει. Ο πάτος έχει 3,5 ευρώ, δεν κάνω λάθος, 25x9. Μπορείς να πάρεις δύο νήματα παραλίας που φτάνουν ή ένα πιπί. Τώρα αν φοβάσαι πάρε παραπάνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ εύκολα. Ένα λεπτό. Λοιπόν, λίγο ακόμα θέλετε να κάνω. Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε ποδαράκια, είπαμε, έτσι. Τώρα εδώ τελευταία φορά που μπήκα, αν το τεντώσω και το βάλω κάτω, αμέσως μου δείχνει ότι μπήκα στη θηλιά. Εντάξει, μία φορά είπαμε μπαίνουμε στη θηλιά, μία φορά μπαίνουμε διάμεσα στις θηλιές. Ωραία. Αυτό. Τώρα στην αρχή δεν φαίνεται ωραίο, όταν κάνεις 2-3 σειρές θα φανεί. Παίρνεις κλωστή, ωραία. Μπαίνεις πρώτα στη θηλιά σου εδώ κάτω στο άριχτό σου, στο σημείο που πρέπει να μπεις, στο επόμενο. Εντάξει, εδώ. Θα το δείξω λίγο έτσι να βλέπετε καλύτερα. Μετά μπαίνω ενδιάμεσα στο κενό και ποδαράκι. Παίρνω κλωστή. Πάω στο επόμενο άριχτο εδώ και τώρα θα μπω στη θηλιά. Εφόσον αυτή η θηλιά μου έχει γίνει εδώ, έτσι, νάτι, παίρνω την επόμενη θηλιά. Εδώ. Νάτι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η εσωτερική πλευρά. Αυτή είναι η εξωτερική, η οποία μετά πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Εντάξει, πάμε λίγο. Θα έρθω προς τα εδώ. Φέρω λίγο έτσι την κλωστή. Να κάνω λίγο εδώ ένα δέσιμο. Μισό λεπτάκι. Να στερεώσω λίγο εδώ την κλωστή για να μπορέσουμε να δείξουμε πώς θα γίνει η δεύτερη σειρά, έτσι. Γιατί θα καθυστερήσουμε να κάνουμε όλο αυτό. Αφήσουμε λίγη
κλωστεί παραπάνω. Είμαστε εδώ έτσι. Να πάμε αυτό, να στερεώσουμε, να δείξουμε λίγο τη δεύτερη σειρά. Εδώ, κάνουμε ενδιάμεσα, ένα λεπτάκι λίγο να κάνω ένα δύο, να το στερεώσω. Ωραία, παίρνουμε το επόμενο, εδώ. Αν κρατάτε τη θηλιά, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Μην το έχετε στον αέρα. Οπα, συγγνώμη. Εδώ τώρα έχω να κάνω το ενδιάμεσο. Τραβάω δεξιά και αριστερά τις θηλιές μου. Γιατί μία φορά έχουμε να κάνουμε ενδιάμεσα στις θηλιές ποδαράκι, μία πιάνουμε τη θηλιά, εδώ. Έτσι. Τα κρατάω σταθερά τη θηλιά μου. Μία φορά πάμε εδώ. Τώρα έχουμε να κάνουμε ενδιάμεσα, έτσι δεν είναι. Εδώ. Ωραία. Και έχουμε λίγο ακόμα. Εδώ έχουμε άλλες μία-δύο θηλιές. Κάνουμε εδώ. Γυρίζετε τη θηλιά σας προς τα κάτω να κοιτάζει, όπως είπαμε. Εδώ. Ακόμα ένα τελευταίο εδώ, το ενδιάμεσο, εδώ, να το, ωραία, τώρα τι κάνεις, πρέπει να κάνεις ένα βουβό, εντάξει, κρατάμε λίγο τις κλωστές μας εδώ, κάτω, το μπάφι, λοιπόν, θα κάνεις ένα βουβό, εδώ, και ταυτόχρονα θα πιάσεις την επόμενη θηλιά που είναι να μπεις, θα μπεις από κάτω από τη θηλιά, εντάξει, θα πάρεις την κλωστή, και θα τη βγάλεις βουβό και να ανέβει το πάφος προς τα πάνω. Το ξαναδείχνω. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Έτσι, ακόμα και αν έχεις τελειώσει το ενδιάμεσο, το κάνεις. Αλλά καλό είναι να μπεις σε θηλιά, γιατί θα είναι πιο σταθερό. Εντάξει, μπαίνεις από το πάνω που είναι να κάνεις βουβό, παίρνεις την επόμενη θηλιά σου, μπαίνεις από κάτω από τη θηλιά, περνάς την κλωστή, απευθείας εδώ. Κάνεις μια λυσίδα, αν θέλεις, γιατί θα κάνουμε άρχιτα τώρα, και τώρα κάνεις άρχιτο. Μπαίνεις, εδώ στο πρώτο έχουμε μπει, μπαίνουμε εδώ, παίρνουμε το επόμενο. Το επόμενο του είναι, να σιώσω λίγο το πάφι, εδώ, να το. Το επόμενο του είναι το ενδιάμεσο του, έτσι κάναμε στη θηλιά, μπαίνουμε εδώ, παίρνουμε κλωστή, άρχιτο. Πάμε στο επόμενο ποδαράκι πάνω, μπαίνουμε στη θηλιά τώρα. Μπαίνουμε μέσα στη θηλιά, το παίρνουμε, άρχιτο. Μπαίνουμε στο επόμενο ποδαράκι, τώρα έχουμε το ενδιάμεσο. Μπαίνουμε εδώ ενδιάμεσα, στα δύο πάθη, εδώ. Πάμε στο επόμενο, μπαίνουμε στη θηλιά. Ισιώνεις πάντα αυτό, βλέπεις ήταν έτσι, το ισιώνεις το η θηλιά του πάθη και εδώ, αυτό είναι. Βέβαια. Και αυτά πρέπει να πέφτουν το ένα πάνω από το άλλο. Γιατί αν πέφτουν το ένα από το άλλο και οι κλωστές σου δεν φαίνονται καθόλου, θα σας γυρίσω τώρα την άλλη την τσάντα που την έχω τελειωμένη να δείτε. Εγώ βέβαια έβαλα και νήμα το οποίο, να το δέσε το, βλέπετε. Ακόμα και έτσι να σας το ανοίξω, λίγο δύσκολο να βρείτε τις κλωστές. Η κλωστή φαίνεται εδώ στον πάτο και εδώ πάνω. Εγώ επίτηδες έβαλα το μουσταρδί αυτό γιατί μου αρέσει. Έτσι να την ανοίξετε, δέστε, δεν φαίνεται πουθενά. Εννοείται ότι να την κάνετε προς τα κάτω έτσι είναι πιο ωραία, δείχνει πιο ωραία να είναι όλα προς τα κάτω, έτσι. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Okay, λοιπόν, θα πάρω λίγο τώρα από εδώ τα δικά μου. Γιατί θέλω να σας εξηγήσω για το πλέγμα. Λοιπόν, το πλέγμα το έχω κόψει 25-20 εκατοστά ύψος, ωραία. Και στο φάρδος του, ένα λεπτό κάπως έτσι, στο φάρδος του είναι 105, εντάξει. 85, συγγνώμη. Γύρω-γύρω δηλαδή είναι 85. Έκοψα δηλαδή, θα το βγάλω λίγο να το δείτε. Μου κόψε η Μαρία δηλαδή. Η Μαρία μου κόψε 25 εκατοστά και μετά εγώ έκοψα πόσο ήθελα σε μάκρο, γιατί σε μάκρο είναι 1,5 μέτρο. Λοιπόν, είναι 25 το ύψος και στο μάκρος είναι 85 εκατοστά. Τι έκανα εγώ. Μέτρησα την τσάντα μου από εδώ, από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Είδα ότι είναι 80 και έβαλα και 5 εκατοστά παραπάνω. Γιατί λέω,
Άμα την τετώσω και λίγο, να έχω λίγο περιθώριο. Εντάξει, και τεντωμένη τη μέτρησα. Λοιπόν, βάζω το πλέγμα μου εδώ. Θα σηκώσω λίγο πιο ψηλά για να βλέπετε καλύτερα. Να το. Βλέπετε, εδώ. Και αυτό προσπαθώ είναι δεξιά και αριστερά να το τεντώσω. Και να τεντώσω και το εσωτερικό του, έτσι. Για να έρθει να πιάσει ωραία. Οκ. Okay. Ξέρω ότι πολλές δυσκολεύεστε με το πλέγμα, γι' αυτό και με λέτε να την κάνετε, να κάνετε πιο χοντρό νήμα για να μην χρειάζεται κτλ. Απλώς το θέμα είναι ότι με το πιο χοντρό να μην σας γίνει βαριά αυτό. Και στα ποδαράκια, ξαναλέω, δεν θα στέκει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, θα γυρίσω λίγο ένα τσάτ εδώ, για να βλέπετε λίγο καλύτερο ότι μπορείτε. Λοιπόν, τσαντούλα με το πάθι κάναμε, θα δείξουμε λίγο το πλέγμα. Εγώ τώρα δεν θα πιάσω από κάτω, κανονικά. Πώς μπορώ να σας κάνω να βλέπετε καλύτερα. Κανονικά, μπαίνετε πρώτα κάτω, πιάνετε εκεί γύρω-γύρω. Εγώ τώρα θα την πιάσω λίγο πρόχειρα εδώ πάνω, με το ίδιο το νήμα, έτσι. Και πιάνω λίγο και πλέγμα, όχι μέχρι πάνω. Το πλέγμα δεν πρέπει να μπει μέχρι πάνω, πρέπει να έχετε δύο σειρές τουλάχιστον, γιατί θα ράψουμε τη φόδρα, έτσι. Και αυτό που κάνω, προσέχω να πηγαίνω θηλιά-θηλιά από την καλή πλευρά. Από τη μέσα πλευρά μπορείτε να πάτε και πιο μακριά. Γιατί να μην φαίνεται από την εξωτερική, από την καλή πλευρά, κάτι άσχημο. Έτσι, όταν πηγαίνω τώρα εδώ, θα δείτε, περνάω από πάνω. Δεν φαίνεται κάτι άσχημο, βλέπετε. Είναι και το ίδιο χρώμα. Εννοείται εσείς θα τεντώσετε καλύτερα το πλέγμα από μένα. Και το άλλο που μπορείτε να κάνετε και σας το έχω πει, είναι μπορείτε να βάλετε εδώ πέρα καρφίτσες για να κρατηθεί το πλέγμα εκεί που θέλετε, για να μην φεύγει δεξιά-αριστερά. Θα πιάσω τώρα λίγο εδώ πρόχειρα, για να μπορέσουμε να βάλουμε και τα χερούλια. Από τη μία πλευρά θα τα ράψω πρόχειρα, για να τη δείτε. Και θα την τελειώσουμε και το απογευματάκι που θα κάνουμε το άλλο live, θα σας τη δείξω τελειωμένη με τα χερούλια της. Τα κορίτσια, αν μ' ακούνε, θέλω λίγο να μου ετοιμάσουν, να μου ετοιμάσει η Αλεξάνδρα λίγο, έχω την κλωστή εδώ, να μου ετοιμάσει βελόνα με κλωστή, για να μην καθυστερώ, για να δείξω λίγο και το ράψιμο της φόδρας. Λοιπόν, πάμε εδώ. Γύρω-γύρω το κάνετε περιμετρικά, εντάξει. Τώρα δεν θα το δείξω όλο. Αυτό που σας είπα πριν, τι κάνω εγώ. Συνήθως, επειδή αν βάλεις το χερούλι και μετά βάλεις τη φόδρα, που το σωστό αυτό είναι, έτσι, σε ενοχλούν τα χερούλια όταν ράβεις τη φόδρα. Τι κάνω εγώ. Παίρνω δύο βελόνες, μπορείτε να είναι και απλές ή μεταλλικές, και αφήνω εδώ πέρα, υπολογίζω πού περίπου θα βάλω. Τώρα, επίσης, το πού περίπου θα βάλετε τα χερούλια. Εμένα δεν μου αρέσει τα χερούλια να είναι πολύ έξω. Έτσι, δηλαδή θέλω να είναι κάπως κεντραρισμένα. Τώρα, ας πούμε εδώ πέρα σε αυτό το σημείο, που βλέπετε ότι η τσάντα είναι 35 εκατοστά, γιατί εδώ στο πάνω μέρος δεν έχω στενέψει, απλώς τι έκανα. Με το τεσσάρι βελονάκι πάλι έπλεξα λίγο πιο σφιχτά, εντάξει. Λοιπόν, 35 εκατοστά είναι αυτό. Ας πούμε ότι το 35 είναι 15 και 2,5, 17,5, κάπου εκεί. Λοιπόν, 17-18, κάπου εκεί πέρα, έτσι. Ένα λεπτό να δούμε. 35-36 πάει, 8-8-16, εδώ είναι το κέντρο. Ωραία. Τι κάνω, βάζω εδώ το κέντρο και μετά υπολογίζω εγώ περίπου γύρω στα 7 εκατοστά αριστερά, εδώ, 7-8 θα δείτε. Να σας πω γιατί, αν τα βάλετε μακριά είναι ένα καλό, ότι αν φοράτε μπουφάν μπορεί να έχετε περισσότερο περιθώριο. Εγώ τι κάνω, τα βάζω 7-8 εκατοστά, το βάζω έτσι εδώ να το δω, με το μάτι. Τώρα εδώ μου φαίνεται ότι είναι όντως πολύ κοντά, άρα θα τα βάλω εδώ. Θα χρησιμοποιήσω το 7, αλλά θα βάλω 6 έξω από το 7, εδώ πέρα, έτσι. Δηλαδή, στην ουσία θα σας μετρήσω πόσο έχω αφήσει στο κέντρο, γιατί αυτό σας βοηθάει περισσότερο. Στο κέντρο μεταξύ στα χερούλια έχω αφήσει 15 εκατοστά περίπου, 14,5. Λοιπόν, τώρα, το επόμενο βήμα. Ξαναλέω, αφήνω κλωστές και τι κάνω τώρα, αυτό, γιατί βάζω αυτά τα σημάδια, για να φέρω την κλωστή μου, εδώ θα τη φέρω, θα την αφήσω από την έξω πλευρά, την κλωστή μου, αυτήν, με την βελόνα μου, έτσι, τώρα θα τη χρειαστώ αυτή τη βελόνα, θα τη χρειαστώ για το χερούλι, την καρφιτσώνω εδώ τη βελόνα και το κάνω αυτό και από τις δύο πλευρές, εντάξει. Και τώρα τι κάνουμε, περνάμε τη φόδρα, τα κορίτσια μάλλον δεν με ακούσανε, δεν πειράζει, μισό λεπτό. Ένα λεπτό.
Αλεξάνδρα! Δεν με ακούσατε. Μια βελόνα λίγο πιο χοντρό τέτοιο, γιατί θέλω να με περάσεις μια θηλιά. Είπα στο live, αλλά δεν με ακούσατε, μάμου. Λεπτάκι να δούμε. Θέλω πιο χοντρό κεφάλι λίγο. Λεπτάκι λίγο να δούμε. Ναι. Πιο χοντρή βελόνα. Ναι, αυτό νομίζω είναι πολύ μικρό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το περάσω. Λες αυτή. Αυτή. Κάτσε να δούμε αν μπορέσω να περάσω αυτό. Το κεφάλι να είναι λίγο πιο... Μασουράκι, να, αυτή είναι καλή. Α, είσαι έτοιμη. Εδώ έχω το πάλι. Για λίγο, για λίγο, ναι, δεν πειράζει. Για λίγο, για να μην καθυστερούμε τώρα. Γιατί θέλω να δείξω πώς ράβουμε τη φόδρα. Οκ. Okay. Να δείξουμε λιγάκι πώς ράβουμε τη φόδρα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε τα σημαδάκια μέσα εδώ. Τα αφήνω τώρα προς το παρόν λίγο έτσι, γιατί θα τα χρειαστώ μετά. Θα σας δείξω λιγάκι πώς βάζουμε τα χερούλια, εντάξει. Λοιπόν, η φόδρα μας είναι αυτή. Εμείς θα τη γυρίσουμε, να βλέπουμε το εσωτερικό από μέσα. Το καλό δηλαδή... Όχι, μπέσεις, έπεσε. Μπράβο. Λοιπόν, εμείς θέλουμε το εσωτερικό να είναι και το καλό. Το εξωτερικό δεν το θέλουμε, εντάξει. Λοιπόν, το ποια πλευρά θα είναι η τσέπη σας, το καθορίζετε εσείς. Και βάζετε τα γαζιά σας να είναι στην ακρούλα, εδώ για να πέσει και η τσέπη σωστά με στην τσάντα. Σας λέω ότι η φόδρα αυτή είναι λίγο πιο μεγάλη και λίγο πιο ψηλή, για το λόγο ότι αν θέλει κάποιον την κάνει πιο ψηλή, καλύτερα πάντα να είναι οι φόδρες μεγαλύτερες, γιατί τη μικρή τη φόδρα... Μπορείς από εδώ πέρα από το πλάι λίγο να κάνεις μία, πώς το λένε, μία μασέτα, το λέτε αυτό, νομίζω, και να τη ράψεις. Την άλλη να πώς θα την κάνεις, εδώ είναι το ξεκίνημά μας, άστο. Λοιπόν, πάλι μπορείς με βελόνες, με καρφίτσες, συγγνώμη, να πιάσεις εδώ τη φόδρα σου, εδώ πάνω, για να είναι σταθερή. Μη μου φύγει η κλωστή με τη βελόνα, θα κλαίμε. Λοιπόν. Για να δείτε πόσο εύκολα γίνεται η δουλειά σας όταν έχετε έτοιμες φόδρες. Να σας πω ότι εμείς βάζουμε γενικά βαβακερό νήμα από συντονόπανα, από τέτοια πράγματα. Γενικά βαβακερά, γιατί τα βαβακερά και καθαρίζονται πιο εύκολα και επίσης δεν σκίζονται. Δηλαδή αν πέσει, βάλεις κάτι βαρύ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να σκιστεί. Τώρα αν είναι κάτι αιχμηρό, εντάξει. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι καλή στο ράψιμο, σας το λέω, εντάξει. Απλώς, αφού το έχεις βάλει, τώρα τα πράγματα είναι εύκολα, έτσι. Από την ακρούλα θα ξεκινήσεις και ξεκινάς από εδώ. Η μαμά μου ράβει τέλεια. Εγώ συνήθως το κάνω έτσι κοντά-κοντά από την καλή πλευρά, για να μην φαίνεται, έτσι. Εσείς θα το κάνετε πιο ωραία από μένα. Και θα το πάτε περιμετρικά. Αυτό είναι. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, έτσι. Όταν έχεις και έτοιμη τη φόδρα σου, τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Λοιπόν, θα το κόψουμε τώρα αυτό εδώ, γιατί θα το βγάλουμε. Και η Αλεξάνδρα το καλό κορίτσι και το κάνει μετά. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα τα χερούλια. Αφού βάλεις τη φόδρα, τη βάλουμε λίγο εδώ να μην μας ενοχλεί, έτσι. Λοιπόν, αφού βάλεις τη φόδρα, μπορείς εννοείται, ξαναλέω, τα χερούλια να τα βάλεις πριν τη φόδρα. Εγώ αυτό που σας είπα, το κολπάκι που κάνω, είναι ότι για να είναι στερεωμένη καλά η κλωστή μου, βάζω και από τις δύο πλευρές, αφήνω κλωστή και έρχομαι και μετά ράβω το χερούλι. Λοιπόν, το χερούλι πώς το ράβουμε. Τα χερούλια μας έχουν εδώ τρυπούλες, ωραία. Επομένως, έχεις την ίδια κλωστή. Εάν θέλεις, μπορεί να έχεις και κλωστή ίδια με το χερούλι και όχι αυτήνα, δηλαδή να έχεις κάποιο σοκολατή χρώμα. Και αυτό που κάνω, έτσι όπως είμαι, περνάω από το ένα εδώ. Αν θες το κάνεις χ, αν το θες το κάνεις πάνω κάτω, έχω βάλει το σημάδι μου, το βλέπεις, εδώ. Επομένως, είτε θες σταυρωτά, είτε θες έτσι, το κάνεις όπως θες. Το βάζω εγώ τώρα σταυρωτά. Τώρα, επειδή έχεις τη φόδρα, θα κάνεις αυτή την κίνηση, έτσι, και θα πας προς τα κάτω, εντάξει. Ξαναλέω, αν θες τα χερούλια, μπορεί να τα βάλεις πριν τη φόδρα. Μετά πάω από εδώ κάτω και καλό είναι να μπεις δύο φορές. Γιατί όσο πιο καλά στερεώσεις τα χερούλια σου,
τόσο πιο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουν. Τώρα ένα λεπτό, γιατί προσπαθώ να πιάσω και πλέγμα ταυτόχρονα, γιατί μέχρι εδώ έχουμε πλέγμα. Καλό είναι να πιαστούν πάνω στο πλέγμα τα χερούλια, έτσι. Και ξαναπερνάω εδώ, περνάει και δεύτερη φορά, δεν έχει πρόβλημα. Εγώ έχω την μεσαία την μπετονιά, μπορεί να πάρετε και το πιο μικρό, τη βελόνα εννοώ, εδώ. Εννοείται ότι εσείς θα σφίγγετε και λίγο τις κλωστές σας τώρα, επειδή εγώ θα το ξυλώσω μετά, έτσι, σε κάθε κλείσιμο δηλαδή, μπορείτε να σφίγγετε λίγο τις κλωστές. Κλωστή θα έχετε λίγο παραπάνω, γιατί μόλις τελειώσω από αυτή τη διαδικασία, θα έρθω από εδώ και τσούκου 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 θα προχωρήσω, έτσι, το βλέπετε, θα προχωρήσω ενδιάμεσα προσεκτικά από την καλή πλευρά και θα πάω εδώ για να βάλω την άλλη πλευρά το χερούλι μου, εδώ. Καταλάβατε? Και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο έρχομαι και χωράψει και τα δύο χερούλια μου. Εγώ αυτό το κάνω πολύ, να ξέρετε, και στα backpack, δηλαδή αφήνω κλωστή απ' έξω με βελόνα και μετά το ράβω τα λουριά ή οτιδήποτε, να μην κάνω κόμπους, να είναι καλά στερεωμένη η κλωστή θέλω πάνω στο πλέγμα. Έτσι, δηλαδή, αυτό που θα κάνετε, θα το δείξω λιγάκι τώρα από μέσα, στην άλλη πλευρά ας πούμε δεν θα έχεις την ίδια κλωστή, έτσι, θα αφήσεις όμως πάλι κλωστή. Τι θα κάνεις? Πες τώρα, την κόψω εγώ αυτή την κλωστή. Τι θα κάνω από την άλλη πλευρά? Πριν βάλω τη φόδρα, έτσι, θα κάνεις π.χ. ένα κόμπο? Όχι, θα κάνεις το εξής που είναι πάρα πολύ βολικό. Θα βάλεις διπλή την κλωστή σου και θα το περάσεις μία φορά. Γίνεται και αυτό να το κάνεις, εντάξει. Ένα λεπτάκι, κάνουμε ένα κόμπο και θα σου δείξω ένα κολπάκι, το οποίο το έχω δει και εγώ στο ίντερνετ, θα σε βοηθήσει να μην φύγει ποτέ η κλωστή σου πάνω από τα χερούλια, εντάξει. Λοιπόν, γιατί από τη μία πλευρά θα μου πεις, OK, Ανίτα, περισσεύει νήμα όταν μπλέκεις από εδώ πέρα, αφήνεις την κλωστή, τελείωσε. OK, από εδώ τι γίνεται από την άλλη πλευρά? Καταρχήν, σίγουρα το πιάσεις πάνω στο πλέγμα, είπαμε, έτσι. Άρα, έρχεσαι εδώ και είναι το σημάδι σου εδώ πέρα, ωραία. Έρχεσαι από εδώ, λίγο πιο κάτω. Μπαίνεις έτσι, εδώ. Λοιπόν, θα κάνεις αυτό εδώ το εξής. Εδώ το έχεις διπλό. Θα μπεις μέσα από το διπλό, εδώ, και θα το σφίξεις να γίνει κόμπος. Βλέπεις, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να ανοίξει και να φύγει το χερούλι σου. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα έχω δοκιμάσει, γιατί πάρα πολλές φορές μου έτυχε στο παρελθόν που είχα κάνει τις πρώτες τσάντες να μου ξεχυλώσουν, να μου φύγουν, έτσι. Προσπαθώ και εγώ από διάφορα άλλα ίντερ να βλέπω ιδέες τι μπορώ να κάνω. Τι κάνουμε λοιπόν? Κάνουμε διπλή την κλωστή μας, ξαναλέω, το ξαναξυλώνω να το δείτε. Έτσι, βλέπετε, την έχω κάνει κόμπο διπλή την κλωστή, εδώ να το δείξω. Οκ. Περνάς μέσα, πιάνεις και πλέγμα οπωσδήποτε, έτσι, να το. Και περνάς τη βελόνα μέσα από τη διπλή κλωστή σου, από εδώ. Έτσι, για να γίνει κόμπος. Να έρθει να κουμπώσει αυτό. Τσακ, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει μετά αυτό. Τώρα, τι θα κάνεις όταν θα κλείσεις? Ωραία, πες ότι τελείωσες και εσύ τώρα δεν έχεις τη φόδρα και σε ενοχλεί. Ωραία. Αυτό που θα κάνεις σίγουρα, θα κατέβεις πιο κάτω, για να μην φαίνονται αυτά που κάνουμε εδώ. Ωραία. Θα έρθεις π.χ. εδώ ενδιάμεσα σε αυτά εδώ. Τώρα θα τα κάνω και μετά πρέπει να τα ξυλώσω γιατί θα ενοχλούν την Αλεξάνδρα. Και θα έρθεις εδώ, τώρα εδώ δεν βλέπω από μέσα τι γίνεται. Ωραία, θα έρθεις εδώ, θα κουμπώσεις μια φορά. Πρόσεξε, θα κάνεις αυτό εδώ πέρα, έτσι. Θα κουμπώσεις μια φορά, τσακ, θα κλείσεις. Επειδή ξαναλέω, έχουμε τα πάθη, δεν φαίνει τίποτα. Θα πας λίγο πιο κάτω ή πιο αριστερά όπου θέλεις και θα πιάσεις, προσπαθείς να πιάσεις πλέγμα. Το σημαντικό είναι να πιάνεις πλέγμα για να είναι σταθερή η κλωστή σου, να μην υπάρχει περίπτωση από το βάρος στα χερούλια, να ξεχυλώσουν τα χερούλια σου και να ανοίξει η κλωστή. Λοιπόν, και θα ξαναπεράσεις εδώ μέσα, έτσι, εδώ. Όσο πιο σφιχτά γίνουν τα χερούλια, το πιο σοβαρό που θα σου πούνε είναι αυτό. Επίσης, θα περάσεις μέσα κλωστή, την οποία θα την περάσεις μέσα από το πλέγμα, θα την κατεβάσεις χαμηλά, έτσι, εδώ, και μετά θα την κόψεις. Έτσι, ώστε σε περίπτωση μία στο εκατομμύριο, την κόβουμε εδώ. Μία στο εκατομμύριο. Κάποιος σου λέει, α, τραβήχτηκε. Κάνε και έναν κόμπο εδώ, έτσι, και σφίχτω καλά-καλά μέσα, εδώ. Το οποίο δεν θα φαίνεται. Κάνε το δύο κόμπους. Όσο πιο σφιχτή είναι αυτή εδώ πέρα η κλωστή, δεν υπάρχει περίπτωση να σου ξεχυλώσουν, να σου ανοίξουν τα χερούλια. Να το λένε μου. Λένα, μου ευχαριστούμε πάρα-πάρα πολύ για την τσάντα. Σε μία μέρα την έκανα το κορίτσι μου. Λοιπόν, τώρα εγώ θα τα ξυλώσω αυτά, για να μπορεί να τα κάνει μετά η Αλεξάνδρα με τη ησυχία της. Θα τη δείτε τελειωμένη με τα χερούλια, με τα πάντα της, πιστεύω το απογευματάκι. Θα βάλω το καλό κορίτσι στην Αλεξάνδρα να την κάνει, για να τη δείτε και full τελειωμένη.
Ξαναλέω ότι σαν σχέδιο δεν είναι δύσκολο. Εγώ τη Λένα μου λίγο την άγχωσα γιατί την είπα εχθές σήμερα τη θέλω και μου την έχει φυσικά σήμερα έτοιμη. Αυτά θα τα κόψω για να μην την ενοχλούν την Αλεξάνδρα. Εδώ. Οκ. Okay. Και το τάχω. Δέστε πόσο καλά είναι βαλμένο που δεν ανοίγει τώρα. Λοιπόν, με τη φόδρα μπορείτε να τη ράψεις με δύο τρόπους, αν ξέρεις κάποιον πώς γίνεται το κρυφό ράψιμο. Μπορείτε να κάνετε και τα κρυφά και τα ανεφανερά, ό,τι θέλετε, εννοείται. Εγώ σας έδειξα το πιο απλό που ξέρω εγώ, δεν είμαι ράφτρα και δεν μου αρέσει το ράψιμο, σας το λέω. Και ένας λόγος που ξεκίνησα να σας κάνω αυτές τις φόδρες έτοιμες, είναι γιατί θεωρώ ότι κάποια η οποία δεν ξέρει από ράψιμο, δεν έχει μηχανή στο σπίτι της, πρέπει να παιδευτεί τουλάχιστον 3 ώρες για να κάνει μια φόδρα, έτσι. Εδώ τις έχετε έτοιμες και μάλιστα αν θέλετε και για κάποιες τσάντες που έχετε στο σπίτι μπορείτε να μας πείτε τις διαστάσεις, σας παρακαλώ μόνο τεντωμένη την τσάντα ή και δώστε μας 5 εκατοστά παραπάνω να σας την κάνουμε ύψος ή φάρδος γιατί κάποιες φορές σας βγαίνουν στενές οι φόδρες μετά και εμείς σας λέμε όπως τη μετρήσατε εσείς. Σύμφωνα με τις δικές σας διαστάσεις εμείς τα κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, εδώ επειδή έχω την τσάντα εγώ τελειωμένη σε μένα, μπορώ και ξέρω τη διάσταση να σας δώσω. Okay. Πάντα την κάνουμε, σας δίνω πιο φαριά και πιο μακριά σε ύψος, γιατί και το ύψος μπορείτε να τη βάλετε μέσα την τσάντα, τη φόδρα, και στο φάρδος κάνετε όταν ράβετε, κάνετε μια πιετούλα εδώ έτσι, στο πλάι, εντάξει, από τη μία και από την άλλη, λοιπόν, και τελείως. Okay. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο μέγεθος η φόδρα είναι στα 8 ευρώ. Είναι με βακερό νήμα, με βακερό ύφασμα, συγγνώμη. Η τσάντα με το πάφι, εδώ τώρα έχω κόψει μέσα τα νήματα και φαίνεται. Λοιπόν, είναι αυτή, έτσι, θα προσπαθήσουμε να την τελειώσουμε, να την ολοκληρώσουμε και το απογευματάκι είναι έτοιμη να την δείτε τελειωμένη με τα χερούλια της. Τα υλικά, δεν υπολογίσαμε το πλέγμα, ορίστε, να την υπολογίσαμε τη Θοδώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, βγαίνει 41 ευρώ, με το πλέγμα σας τα βάλω 40 όλο μαζί, με το πλέγμα, εντάξει. 38 ευρώ χωρίς το πλέγμα, 40 ευρώ με το πλέγμα, κανονικά βγαίνει 41,5, 40 ευρώ, εντάξει. Λοιπόν, ό,τι θέλετε παίρνει τηλέφωνο στα κορίτσια, χρωματισμούς και ιδέες και σκέψεις σας δώσαμε στην αρχή του βίντεο. Εδώ θα μπουν τα χερουλάκια, δύο χερουλάκια, θα μπει και η φόδρα, το πλέγμα είναι μέσα, θα ραφτεί και αυτό θα σταθεροποιηθεί. Εντάξει, να το, εδώ, για να τη δείτε τελειωμένη. Και ό,τι χρώμα θέλετε, εσείς μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε, αν έχετε νήματα παραλία. Αυτό που έβαλες, βελόνες να δω. Τι εννοείς? Α, αυτό. Πώς το λέμε, πιλότα, όχι. Πελότα, πελότα. Πελότα είναι ένα παιχνίδι με χαριά που παίζουν στην Κύπρο. Λοιπόν, αυτές τις βελόνες οπωσδήποτε πρέπει να τις έχετε. Έχω εδώ το κουτάκι. Να το. Και εδώ έχω βάλει την διάμεσα. Κορίτσια, είναι λίγο ακριβές, είναι 4,5 ευρώ ή 3, αλλά πρέπει να τις έχετε αυτές τις βελόνες. Ό,τι νήμα και ό,τι πάθος νήμα και να έχετε, έχει πίσω την πετονιά. Μόνο σας παρακαλώ πολύ να είναι, πώς το λένε, να προσέχετε να μην τις πιέζετε. Τι? Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, Αλεξάνδρα. Βρες τρόπο να γεννήσεις μερικές βελόνες. Κάτσε. Θα στο βγάλω φώτο. Ποιο? Τι Ξένια? Αυτό, όχι. Τις βελόνες, όχι. Τι θες? Τη φόδρα, τι θέλεις? Τι έκανα? Έδειξα κάτι άλλο, δεν θυμάμαι. Ένα λεπτό που έβαλες. Αυτό είναι. Το βάζεις και στο χέρι. Είναι από τα αξεσουάρ τα οποία μου αρέσει και φέρνω. Σας το είχα δείξει παλιά αυτό. Λοιπόν, η ώρα τι είναι? Πολύ νωρίς τελειώσα, 1:30. Συγγνώμη. Λοιπόν, είναι αυτό που σας το έχω κάνει και βιντεάκι στο TikTok, ότι στα μασουράκια της Gunderman υπάρχει αυτό εδώ και μπορείτε τη βελόνα να τη βάλετε μέσα και να μην χάνετε τη βελόνη σας. Δεν ξέρω αν το ξέρατε. Αυτό το έχει βρει πρώτη φορά η Θεοδόρα στο ίντερνετ, το κάναμε TikTok. Αυτό, εδώ. Βάζεις τις βελόνες σου ή καρφίτσες εδώ μέσα και δεν χάνονται. Είχα μια βελόνα εγώ εδώ μέσα τώρα για να καταλάβετε. Και ήμουν σίγουρη ότι έχω, γιατί όταν το κουνάς ακούγεται. Τώρα, αν βάλω καρφίτσες, να δείτε. Ένα λεπτό. Ναι, είναι πάρα πολύ πρακτικό, να σας πω την αλήθεια, γιατί πιστεύω ότι τις βελόνες πάντα τις χάνονται. Ορίστε. Το έχω κάνει και στο TikTok βίντεο και στο YouTube, που δεν θυμάμαι που το έχω κάνει. Απεργείται προς τα έξω. Ναι, μπορείτε να τη βγάλετε και έτσι. Πού πήγε τώρα?
Βελόνα έφυγε. Τα τέτοια δεν έφυγαν. Γιατί είναι με κεφαλάκι. Ναι. Η βελόνα μπορεί να βγει και χωρίς να ανοίξει το καπάκι, αλλά εγώ ανοίξω. Ανοίγω το καπάκι συνήθως. Και μπορείτε να βάλετε και από εδώ τη βελόνα. Τώρα να δω. Αν την έχω εδώ, τη βελόνα, να τη. Χωρίς να ανοίξει το καπάκι, μπορείτε από εδώ από το πλάι. Έχει χώρο. Εδώ, βλέπεις. Και μπορεί να την πατήσεις και τη βάλεις και χωρίς να ανοίξεις. Να το. Και αν το ανοίξεις, τώρα έχει μέσα και βελόνα και καρφίτσα. Και τα δύο έχει μέσα. Και καλό είναι σε κάποια, αν θέλετε να βάζετε εδώ τις βελόνες, για να μην τις χάνετε. Εγώ συνήθως τις βελόνες τις χάνω στο σπίτι. Δεν ξέρω, δεν βρίσκω ποτέ βελόνα. Ξέρετε, δεν ξέρω πότε δεν τις ζεις. Αυτό επειδή είναι ένα χρώμα που το χρησιμοποιώ πάρα πολύ γενικά στις μπες, στις τσάντες αυτές που κάνω τώρα. Πάντα έχω μια βελόνα εδώ μέσα. Απλώς την ώρα που κάνω live με εσάς και εδώ μέσα πάντα η Αλεξάνδρα και στο άλλο που έχουμε, πάντα έχουμε μία με ένα τέτοιο. Γιατί για να μην καθυστερώ στα live όταν θέλω να σας δείξω κάτι, να την έχω έτοιμη περασμένη. Διότι έχουμε και μία ηλικία όπως ξέρετε. Έτσι. Και γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν πολύ καλά κορίτσια και αγόρια να πούμε, γιατί έχουμε και αγόρια που πλέκουν, τα οποία δεν εμφανίζονται, μου στέλνουν μηνύματα, γιατί ντρέπονται, εντάξει. Βέβαια, ένας εμφανίζεται, είναι ο Βασίλης που τον ξέρετε όλοι, ο οποίος περιμένει εχθές να τον πάρω τηλέφωνο. Αν δεις το live, Βασίλη, συγγνώμη, θα σε έπαιρνα. Λοιπόν, ξαναλέω ότι είναι με δύο πάφη, τα χρώματα τα δείξαμε, πάτο 30x10, 2 pp ή 4 παραλία, εντάξει. Και το απογευματάκι θα δω. Αν μπορέσω να αλλάξω λίγο το μάθημά μου, θα σας κάνω 5 ώρα γιατί είναι καλύτερα πιο αργά, το ξέρω. Θα δείξουμε τσάντα με διπλό βελονάκι. Έχετε διπλά βελονάκια στο σπίτι? Μία από τα κορίτσια λίγο να έρθει αν μπορεί, όποια με ακούει, αν με ακούει καμιά. Το μαλλί μου το έβαψα χθες, αλλά κανονικά θέλει κομμότρια, μόνο μου το έβαψα. Το διπλό το βελονάκι το έχω μέσα στην τσασακούλα μου. Εκεί πέρα την έφερε η Θεοδόρα. Δεν θέλω την τσάντα, θέλω μόνο το διπλό βελονάκι. Εδώ δείξω λίγο στα κορίτσια πώς είναι. Σύστημα. Λοιπόν, και μάλιστα θα δώσω το όνομα της τσάντας αυτήνης διπλοβελονιά. Τσάντα διπλοβελονιά, διότι εχθές που ήμουνα, εκεί μέσα πρέπει να είναι, στη Λένα, λέει ο άντρας της, καλά ρε Ανίτα, τι κάνεις διπλοβελονιά, κάνεις, μου λέει. Λοιπόν, είναι από εδώ, εξάρι θα χρειαστείτε. Θα σας βγάλουμε κόστη και τα λοιπά με τα κορίτσια. Νήμα καινούριο. Γραμμάρια δεν θυμάμαι καθόλου. Πρέπει να τα δούμε τα γραμμάρια τους. Μετά. Και τα νήματα μετά, τα χρώματα. Θα τα δείξουμε όλα τα απογευματάκι. Για να μην σας κουράζω τώρα. Γύρω στις 5 θα προσπαθήσω να κάνω το live. Μπορεί τον πάτο να τον έχω έτοιμο πλεγμένο και να σας πω μόνο τις αυξήσεις για να μην καθυστερούμε. Εντάξει. Ναι, το είδα Ξένια μου και νομίζω ότι το έχω, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Θα δω. Εντάξει, τώρα με είδες έλειπες. Δεν πειράζει φιλιό μου. Θα δεις το βιντεάκι, είναι τσάντα με το πάφι, εδώ. Δεν έχω περάσει το πλέγμα και αυτά θα τα περάσουμε και θα σας τη δείξω τελειωμένη το απογευματάκι. Εντάξει, είναι με δύο πάφι, 38 ευρώ τα υλικά και αν βάλετε και το πλέγμα στα 40. Εντάξει, θα σου πω Ξένια, θα σου πω. Το έχω δει αυτό, είναι την νησιακή βελόνα, η οποία είναι με μπετονιά από πίσω, με πλαστικό. Μαρία, ακούγεσαι! Τι γελάς, γιατί γελάς Μαρία? Τι κάνεις εδώ, η Αλεξάνδρα, τι έκανες πάλι και γελάνε μαζί σου? Κάτι έκανες, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι? Α, φοβάται, γι' αυτό τρέχει. Λοιπόν, διπλό βελονάκι και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά. Νούμερο 6 θα χρειαστείτε για αυτό που θα σας δείξω εγώ. Είναι ένα μακό καινούριο που φέραμε. Το οποίο νομίζω ότι σε αυτή την τιμή λίγο δύσκολο να το βρείτε κάπου αλλού. 2 κουβάρια θα χρειαστείτε. 30x10 νομίζω πάτο έχω. Θα τα δείξω όλα το απόγευμα. Σε αυτήν που θα σας δείξω το απόγευμα θα περάσω και τα χερούλια να είναι τελειωμένη. Δεν χρειάζεται πλέγμα, χρειάζεται φόδρα, 2 νήματα, πάτο και βελονάκι. Εντάξει. Πού είναι η Αλεξάνδρα? Η Αλεξάνδρα ετοιμάζει παραγγελίες. Εδώ. Εντάξει. Α, η Αλεξάνδρα μου λέει. Λέει η φίλη σου η Ξένια Γιαννούλη που είναι η Αλεξάνδρα μου. Έτσι. Έχετε φίλες.
Μ' αρέσει που παίρνει τηλέφωνο και λέει: θέλω τη Θοδώρα, θέλω την Αλεξάνδρα. Έχετε κάνει τις δικές σας φίλες, ε. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Καλό μεσημεράκι. Ξέρω ότι τώρα παίρνετε μωρά, σκυλιά κτλ. Θα ανέβουν τα βιντεάκια. Θα προσπαθήσω τώρα το μεσημέρι, ό,τι ανέβασα την προηγούμενη εβδομάδα και για το πόντζο και όλα να τα ανεβάσω. Σας έφερα και την κουβέρτα μου με τα 12 κουβάρια πάφη. Φέρτε μου λίγο την κουβέρτα να τη δείξω εκεί που την έχω με τα 12 κουβάρια που έκανα. Μπράβο. Η Θοδώρα δεν την έχει τελειώσει ακόμα. Είχε τις υποχρεώσεις της, διότι... Είχα, ναι. Είναι ανηλυμένες. Ανηλυμένες. Θα με σκεπάσεις? Ναι. Έλα, σκέπασέ με. Για να σε δω. Την τραυματίσω. Συγγνώμη που τους κρύβω. Δεν είναι να την αφήσει, πολύ ζεστή. Δεν μπορεί να φανταστείς. Μπορώ. Τι ζεστή είναι, το βράδυ το αγκάθισε. Το πιστεύεις ότι ακόμα δεν έχω ανάψει θέρμαση? Και με λέει η μάνα μου μια μέρα, κατά λάθος, αντί να πάρει τη δικιά της μια φλίζ που έχει πήρε αυτήν. Και μου λέει, αχ, δεν τη θέλω, λέει, τη θέλω, πάρτινα. Λέω, γιατί, πολύ ζεστή είναι αυτή, λέω. Λέω, μαμά, και το κρυλικό είναι. Πάρτε, πάρτε, αυτή είναι σαν κουβέρτα, λέει, χοντρή, λέει, σαν πάπλωμα, λέει. Δεν είναι και πολύ. Ζεστό. Ναι, είναι λεπτό, δεν είναι πολύ βαρύ, δέστε το λίγο εδώ. Ζεστέ. Βλέπετε, να το. Αυτή είναι η ανάποδη, αυτή είναι η καλή, η στριφτή πλέξη. Τα χρώματα έχουν έρθει και καινούρια χρώματα. Η Μαρθούλα μας την έπλεξε αυτή, έχει κάνει και ένα-δυο λαδάκια, αλλά δεν πειράζει, μικρό κορίτσι είναι, τη συγχωρούμε, έτσι. Λοιπόν, στο Ρέθυμνο έχει ζέστη. Εδώ όμως είμαστε Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε Κυλκής. Βέβαια, σήμερα νομίζω πρέπει να έχει γύρω στους 17-18 βαθμούς. Είδε σε αυτή τη ομίλη είχε. Ναι, αφού έκανα story το πρωί. Έκανα αυτό το πρωί. Και σκέψω ότι 9.30 ώρα το πρωί. Δεν έβλεπε. Ναι. Που να... Και σήμερα πάλι δεν έβλεπε. Ναι. Τι ώρα, 8.30 το πρωί. Ναι. Έτσι είναι, Παντελεήμονα από εκεί έχει πολύ οχμηχλή. Είδε στο χωριό σου. Λοιπόν. Μάλιστα, η κυρία Ξένια λέει: όλα τα κορίτσια τα αγαπάει. Την Αλεξάνδρα μιλάει στο τηλέφωνο και είναι φίλη. Σας πειράζω, βρε, πλάκα σας κάνω. Λοιπόν, στο πάφι αυτό έχω κάνει 1,20 μέχρι 1,5 ύψος, 1,20 φάρδος. Λένε: ετοιμάσου, σου φέρω και την πες να μου φτιάξεις με το πάφι. Όχι σε μία μέρα όμως, εντάξει. Σ' αγαπώ και το ξέρεις. Τέτοια τους κάνω και τους παίρνω, να ξέρετε. Έτσι με λέει ο μπαμπάς μου. Στην Κύπρο σίγουρα είναι καλοκαίρι, γιατί στην Κύπρο δεν έχετε φθινόπωρο χειμώνα. Έχετε άνοιξη και καλοκαίρι. Δύο εποχές έχετε στην Κύπρο. Δεν νομίζω ότι έχετε χειμώνα, γιατί έχω ζήσει 7 χρόνια. Το πολύ βαρύ χειμώνα τι είναι. Αχ. Και στην Άνδρο. Την άλλη την Διπλοβελονιά είπαμε. Αυτά, ετοιμάσου να τελειώσουμε. Και με τα δύο το ναι. Δεν βγαίνει αλλιώς η πλέξη. Λοιπόν, αυτά από μένα. Καλό μεσημέρι. Θα προσπαθήσω να τα πούμε στις 5. Έχω ένα μάθημα στις 6. Αν μπορέσω να το τρενάρω λίγο πιο κάτω από την κοπέλα. Αυτά από εμένα. Όχι και σήμερα το βράδυ, ρε. Για μένα είναι οι άλλοι μπες που θα κάνουμε. Λοιπόν, θα βάλεις το δώρο μου σε μια σακούλα όλα τελικά για αυτήν την τσάντα που για μένα. Και το μπάτο και όλα που το ξεκίνησα. Και η Λένα μου είπε θα μου το φτιάξει. Δύο πάφι, έτσι. Λοιπόν, τελικά για την τσαντούλα αυτή. Ξαναλέω, είναι στα 38 ευρώ. Αν βάλετε και το πλέγμα στην τιμή, στα 40 σας τα αφήνω εγώ. Είναι 41,5 κανονικά. Και έχει μέσα και τη φόδρα και ένα μαγνητάκι και τα πάντα. Εντάξει. Λοιπόν, γύρω στις 5 ξανά live. Ξεκουραστείτε. Ταΐστε τα παιδιά, τα σκυλιά. Βάλετε καφεδάκι. Έτσι. Και γύρω στις 5 θα κάνουμε διπλοβελονιά. Ένα πράγμα το οποίο χρόνια θέλω να βρω νήμα που να το πετύχω. Βρήκα το νήμα, το πέτυχα, βγαίνει πάρα πολύ ωραίο, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και δουλεύετε πάρα πολύ εύκολα. Θα δείτε ότι κεντάμε. Δεν απελέκουμε, θα κεντάμε με αυτό. Θα δείτε, τσακ, 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 θα πηγαίνει το χέρι πάνω κάτω. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, καλό μεσημέρι.